Και είπε ότι την αδικούσε η κόρα να φέρεται μια τρελή παντρεμένη στον Dancing on Ice. Θυμάστε που είχε παρεξηγεί και τον Κωστόπουλο. Επίσης, είπε ότι όταν κάποιος θέλει να σε παρεξηγήσει, μπορεί να σε παρεξηγήσει. Θυμάστε που είχε κάνει κάτι δηλώσει για τον Σταύρο Θεοδωράκη. Ναι. Και είπε στα Ματίνα, θέλοντας να τσαλακώσω πάλι το εγώ μου και την εικόνα μου, είπα πως αν με φώναζε ο Σταύρος Θεοδωράκης, θα έκανα ρεπορτάζ. Έχει ενδιαφέρον να δούμε τι είπε γι' αυτό. Με αδικούσε νομίζω αυτή η εικόνα, το να φαίνεται ότι είμαι μία τρελή που σε κάθε δεύτερη κουβέντα νιώθει την ανάγκη να δηλώσει την κατάστασή της. Δεν το κάνω. Δηλαδή δεν πάω σε μια παρέα, πίνω έναν καφέ και κάθε δεύτερη κουβέντα μου είναι σε σχέση με το γάμο μου ή την προσωπική μου ζωή. Όντως εκείνο το βίντεο και εγώ, αν το έβλεπα και ήμουν στην κριτική επιτροπή, να έλεγα κορίτσι μου, δεν είσαι αυτιστική. Μιλάει σε κάθε δεύτερη κουβέντα σου, ας πούμε, το τι σου συμβαίνει στο σπίτι σου. Ναι, εκείνη την ημέρα στεναχωρήθηκα. Μετά που το συζήτησα με το Θέμη, ας πούμε, που τότε και ως άντρας μου και ως τηλεθεατής μου, λέει, ήσουν υπερβολική. Σε μια συνέντευξη που είχα δώσει πριν λίγο καιρό, που είχα πολύ καιρό να πω κάποια πράγματα, με ρώτησε ο Αλέξανδρος Πρίφτης στο People, θα γίναγες ποτέ στο ρεπορτάζ. Και εγώ θέλοντας πάλι να τσαλακώσω το εγώ μου και την εικόνα μου και να πω αυτό που πραγματικά πιστεύω, και είπα, αν με φώναζε μια εκπομπή που μου αρέσει πάρα πολύ, όπως του Σταύρου Θεοδωράκη, και το είπα ως παράδειγμα, θα γινούσα στο ρεπορτάζ. Δηλαδή, θα πήγαινα στη δημοσιογραφική ομάδα μια εκπομπή που με ενδιαφέρει. Δεν είναι δηλαδή η παρουσίαση αυτοσκοπός και από τη στιγμή που χρήστηκα παρουσιάτρια σε όλη μου τη ζωή θα είμαι πρωταγωνίστρια. Ναι, γιατί εμένα αυτή η δουλειά με ενδιαφέρει. Και πριν μπω στη θέση τη παρουσίαση, το ξέρει πολύ καλά και εσύ, και εσύ, ειδικά εσύ. Έχω τρέξει ρεπορτάζ, μοντάζ, δεν με φοβίζει δουλειά. Δεν είναι ότι ξαφνικά έφτασα εκεί και τα βλέπω όλα από την κορυφή του βουνού. Και είπα λοιπόν αυτό το πράγμα και την άλλη μέρα βρέθηκαν άνθρωποι να πούνε ότι ναι, ο Θεοδωράκης, ας πούμε, κοιμόταν και ξύπναγε με την έννοια της Σταματίνας που θα την πάρει να την εγκαλέσει την δημοσιογραφική της ομάδα. Ότι και καλά, εγώ είπα ότι μόνο για το Σταύρο Θεοδωράκη θα επέστρεφα στο ρεπορτάζ. Αν κάποιος θέλει να παραποιήσει τα λεγόμενα, όσο το κάνει. Και δεν το παρεξηγώ, γιατί και εγώ στην εκπομπή που παρουσίαζα, πολλές φορές κάναμε την τρίχα τριχιά και παίρναμε, ας πούμε, τη δήλωση της Ναταλίας Γερμανού για την πρώην σχέση της και την υπεραναλία με λες και έλεγε για το Κυπριακό και το Μεσανατολικό. Δεν άρα έχω κανένα θέμα. Παιχνίδι, λοιπόν. Όχι, και δεν έχω κανένα θέμα. Μάλιστα. Δεν έχει θέμα. Ήταν λάθος τώρα να πει παράδειγμα. Μπορούσε να πει, θα μπορούσε να δουλέψω και ως ρεπόρτερ. Εγώ πάντως δεν πιστεύω ότι τσαλακώνεσαι. Όχι στο Θεοδωράκη, γιατί μετά πάει το μυαλό σου ότι α, μόνο στο Θεοδωράκη. Δηλαδή αφήνει το μυαλό να κάνει αυτούς τους συνειρμούς. Έδωσε ένα η δήλωσή της αυτή καθ' αυτή ότι ήθελε να δουλέψει ως ρεπόρτερ, την τιμά δεν είναι λάθος. Και μπράβο της. Παρεξηγήθηκε από κάποιον στο γεγονός ότι είπε την εκπομπή του Θεοδωράκη. Αλλά λες όμως μια καλή εκπομπή, θα μπορούσε να πει κάποια άλλη. Δηλαδή την καλύτερη εκπομπή. Η αλήθεια είναι εκπομπάρα. Ναι, οπότε εμένα μου δίνει το δικαίωμα να πω ότι δουλεύει ως ρεπόρτερ μόνο στην καλύτερη εκπομπή. Εσύ αν ήσουν εγώ, ένα κομπλεξικό. Δεν θα έκανε πάλι την ερώτηση, ποια πες μας κάποιες εκπομπές που σου αρέσουν ή μια εκπομπή που σου αρέσει. Πάντως όχι, ναι, αλλά εκείνη το πέπω μόνη της. Και τι πειράζει. Μου δίνει το δικαίωμα. Αυτό σου λέω. Πάντως δεν δηλαδή, είναι παράλογοι αυτοί που είπαν ότι καλά η Τσιμτσιλή δηλαδή θα. Και εμείς το είπαμε. Δηλαδή για τον εαυτό μου δεν είπα. Δεν κάνω τσόλου απ' έξω. Δεν νομίζω πάντως ότι θα τσαλακώνεις το εγώ σου όταν λες θα επιστρέψεις στο ρεπορτάζ και θα κάνω μια. Από εκεί που ξεκίνησα. Νομίζω ότι σε ετοιμά αυτό το πράγμα. Δεν πρόκειται για τσαλάκωμα. Λες, οκ, δεν έχω τώρα αυτό. Αν μου έκαναν πρόταση θα πήγαινα εκεί. Δεν είναι τσαλάκωμα. Είναι αξιοπρεπές. Δηλαδή κάνεις τη δουλειά σου. Είναι ειλικρινής. Γιατί όταν. Τσαλάκωμα δεν είναι. Συγγνώμη τώρα, εσύ. Είσαι εδώ στην ναι. Παρέα του πρωινού. Εάν του χρόνου θα είσαι, ας πούμε, θα κάνεις ρεπορτάζ όπως έκανες παλιά. Δεν θα ήθελες να συνεχίζεις να είσαι. Ναι, δεν θα είναι τσαλάκωμα. Θα είναι δουλειά μου. Αυτό σου λέω. Είναι τσαλάκωμα του εγώ, δηλαδή της φιλοδοξίας του να είσαι μπροστά. Είναι πολύ ειλικρινές αυτές. Εσύ δεν το αισθανθείς. Όχι, γιατί και κυρίως εποχές που έχουμε τώρα που υπάρχει κρίση, λες δουλειά να έχω και ό,τι να είναι. Καλύτερη δημοσιογραφική. Θα με ενοχλήσει. Θα σε ενοχλήσει. Σαφώς, αλλά δεν το θεωρώ τσαλάκωμα. Θα πω αυτή είναι η ζωή. Τσαλάκωμα του εγώ, είπε, δηλαδή της προσωπικής μου φιλοδοξίας. Γι' αυτό σου λέω δεν είναι καλό το παράδειγμα. Εδώ μεγάλο όνομα το μικρού του. Δεν μπορεί δουλειά τώρα, τι να λέμε, ας πούμε. Μα δεν είπα εμείς τι είμαστε, εμείς είμαστε ένα τίποτα. Γιατί, παιδιά, επειδή είναι ειλικρινής, είπε, θα μπορούσα να κάνω και άλλα πράγματα, να ξανακάνω ρεπορτάζ. Ήταν άστοχο το παράδειγμα. Για την εκπομπή του Θεοδωράκη. Εμένα πάω στην εκπομπή του Θεοδωράκη τηλέφωνο και μου έκανε πρόταση να συνεργαστούμε. Όχι στην εκπομπή του, στο εστιατόριο Λάντζα. Και μου αφήνεται να πάω και σε φωτοκύρακα γιατί. Πολύ πιάτο Αμερική. Πολύ πιάτο Αμερική. Το λέω επειδή μου έγινε πρόταση. Επειδή η κοπέλα είναι έγκυο στη Λάντζα, μου είπα να πάω εγώ. Αν με αφήνει ο Λιάγκα γιατί το προφίλ μου θα τσαλακωθεί. Αν θέλετε να πάω. Δηλαδή θέλετε να μου πείτε ότι εσείς και η Σάσα και ο Τάσος. Όχι, εγώ είμαι για μένα αυτή τη στιγμή. Ναι, δεν μπορώ να πω για Λάντζα από το κύριο. Ότι είστε μπροστά από τις κάμερες. Μα σου απαντήσαμε. Ναι, έχω εγώ το ψώνιο μου για να είμαι μπροστά. Έχω εγώ ψώνιο. Άρα για να κάνω δουλειά του είναι και λίγο ψώνιο. Άρα θα σου ζητηθεί να μείνει σε κάποια στιγμή. Θα μου ζητηθεί προφανώ. Τι να μείνει, μια ζωή είμαι εδώ. Δεν θα σου λείψει, δεν θα πει ότι. Θα μου λείψει, αλλά θα μου περάσει. Λίγο ξηδά και θα μου περάσει, δεούλα μου. Άρα θα κάνει ένα ζωή. Δεν είναι 20 χρόνια. Ή ο Λιάγκα ή η Σινατσάκη να πούνε να ρίβεται έτσι. Εσύ έξω χρόνια και ο Λιάγκα. Εγώ έχω ένα χρόνο.
θέλω δεν να πω. Τίποτα. Φαντάσου άλλο όμω που είχε κάποιε χρονιέ εκεί τη εκπομπή. Αν εσύ. Υγεία να έχουμε, βρε Φεούλα. Τώρα μου το γυρνά. Αν εσύ ένα ενοχλεί, αν το τάσο ενοχλεί, θα σταματήσει γιατί δεν είναι μεγάλο. Αυτή είναι η ζωή μα. Δεν τσαλακώνει το εγώ μα. Εμεί είμαστε πανελίστε, δεν είμαστε παρουσιαστέ. Εσύ δεν θα σε πειράξει. Θα με ενοχλήσει, αλλά δεν τσαλακώνει το εγώ σου. Λε, ωραία, είμαι μια ωραία παρέα. Γιατί να μην συνεχίσω να λοιπόν, είμαστε μια ευχάριστη ατμόσφαιρα, πάμε παρακάτω. Αυτό. Λοιπόν... Είσαι cool, δηλαδή. Δε. Είναι το ίδιο και το αυτό. Είναι τάσο cool. Είναι τάσο cool. Τάσο. Τι να κάνω, να κλειστώ σε ψυχιατρίο. Άμα το πάρω στα σοβαρά, θα κλειστώ σε ψυχιατρίο. Είναι πολύ καλό που θα μείνει. Να με σκάλε, να πάμε σε δημόσιο. Έλα, προχωράμε. Επιμένω, επειδή έχω συνεργαστεί με τη Σταματίνα και εσύ έχει συνεργαστεί με τη Σταματίνα, πόσε ώρε την ημέρα δουλεύει. Πάρα πολλέ. Τι μοντάζ έκανε. Το αφισβήτησε κανεί από δεν είπαμε τίποτα για την ώρα. Ξέρετε, δεν είπαμε τίποτα για την ώρα. Κάποιο κάποιος σε συμπαθεί, κάποιος δεν σε συμπαθεί. Αλλά για το πώς δουλεύει. Άλλο, μα δεν τέθηκε το θέμα. Εγώ θεωρώ ότι είναι από τις καλύτερες ρεπόρτερ, επειδή έχω συνεργαστεί με πολλούς.